που κάναμε στο Παναθηναϊκό. Δέστε το. Παρακαλώ. Χώρα διήρχετο μίαν κρίση, αναζητούσα διέξοδον. Βρέθηκα και στο Γουέμπλεϊ, ο Ιουγκοσλάβος εδώ, ο Πρέβης, εδώ ο Πατακός. Και βεβαίως η αγωνία να μην μπει γκολ από τους ξένους, πια δεν ήταν το 3-0 για την πρόκριση. Προ αυτής της καταστάσεως έκρινεν ότι όφιλε να παρέμβει για να αποτρέψει τον δρόμο προς τον Κρυμνόν. Λέει ο κύριος Πατακός που ήταν δίπλα μου, τι λύσαξες για να με καθησυχάσεις. Λοιπόν μου λέει, το πληρώσαμε και θα το πάρουμε το παιχνίδι. Όλη του ιστορία, Ρώμα για μαρτία, πρώτο το Γουέμπλεϊ της Χούντας το παιδί. Και του κάνω, για όνομα του Θεού, του λέω, είναι ο πρέσβης δίπλα μου και μου λέει, δεν ξέρει ελληνικά γρή. Διέτητες και τσάτσους, παράγοντες παλιάτσους, πάντα καταφέρει να διακριθεί. Μου λέει ο πρέσβης, μη στεναχωρήσετε κυρία Παπαδοπούλου, το πληρώσετε και θα το πάρετε στα ελληνικά. Και τους ρελίνει σύλλογους να πάνε να να να. Πληρώσετε και θα το πάρετε. Όλη του ιστορία, Ρώμα για μαρτία, πρώτο το Γουέμπλεϊ της Χούντας το παιδί. Το πληρώσαμε και θα το πάρουμε το παιχνίδι. Λοιπόν, εντάξει και εμείς δεν μπορούσαμε να μην είναι έτσι, δεν είναι. Αυτές είναι οι αλήθειες που σας λέω εγώ. Μην ψήνεστε βαλιζελάκια, μην ψήνεστε. Άλλωστε, εκείνη η ομάδα του Γουέμπλεϊ, και τι τραβάω, τι τραβάω. Στη δεκαετία 1970, το 71 δεν πήγατε Γουέμπλεϊ, μπράβο. 1970-1980, τέσσερα πρωταθλήματα Ολυμπιακός. Πώς γίνεται. Ο Σούρπης, ο Γονιός, ο Αμπάλος. Ο Καμάρας, δύο πήρατε, 1970-1980, Ολυμπιακός 4, 3 η ΑΕΚ και ένα ο ΠΑΟΚ. 4 Ολυμπιακός, 3 η ΑΕΚ, 2 ο Παναθηναϊκός του Γουέμπλεϊ, ναι ρε, του Γουέμπλεϊ, και ένα ο ΠΑΟΚ. Πώς γίνεται, δηλαδή θα πάρω εγώ 4 που δεν πήγα Γουέμπλεϊ και πήρατε εσείς 2. Κάτι γινότανε και δεν γινότανε. 0-1 μέσα με τον Αργυρούδη, 3-0 στο Καραϊσκάκι, 2-4 στο στη Λεωφόρο, πιο μετά. Πού είναι το διάλειο, ρε. Ακούστε, μουνάκια, πουστράκια, βαζελάκια. Καταρχήν να τελειώσω για τον Μπακογιάννη. Να έχουν υπόψη τους οι Ολυμπιακοί τι θα κάνουν στις εκλογές. Εάν το έβαφε χακί, το συντριβάνι δεν θα έλεγα τίποτα. Γιατί χακί έπρεπε να το βάψει. Δεν θα έλεγα τίποτα. Αλλά ας έχουν το νου τους τώρα οι Ολυμπιακοί να ξέρουν και τι ψηφίζουν. Ψηφίζουν τη Βρωμιά. Οι Ολυμπιακοί, το Δήμαρχο, το Βρώμικο. Γιατί δεν το περίμενα από τον Πακογέννη, όσο και Παναθηναϊκός να είναι. Όσο και Παναθηναϊκός δεν περίμενα να στηρίξει τη Χούντα. Ή δεν έχει κάνει η οικογένειά του κατά της Χούντας πόλεμο. Ή ήταν όλοι μαζί. Δεν ξέρω. Κοιτάξτε, εγώ τα πολιτικά δεν τα γουστάρω, τα γράφω στα αρχίδια μου. Εγώ είμαι Ολυμπιακός μόνο, αλλά τη βρωμιά των πολιτικών δεν την ανέχομαι. Δεν την ανέχομαι. Και να σας πω και κάτι άλλο. Ένα-ένα τα θυμάμαι. Να σας πω και κάτι άλλο. Εκείνη την εποχή, 1971, εάν έβριζες, έλεγες γαμώ τον Παναθηναϊκό και ήταν δίπλα ο Μπάτσος, σε πήγαινε μέσα. Και πού σε... Δεν σε πήγαινε μέσα στο τμήμα. Σε πήγαινε στο... Εκεί, πώς το λέγανε, ΕΑΤΕΣΑΤ. Εκεί σε πήγαινε. Για ρωτήστε τους μπαμπάδες σας. Στην ΕΑΤΕΣΑΤ.
Σε πηγαίνανε. Αλλά δεν σας κάνει η Παπαδοπούλε, δεν σας κάνει ο Τάκης. Μήπως θέλετε να βάλετε και το Συρίγο που τον έχει βάλει τον Καμάρα κάτω και δεν ξέρει από πού να φύγει ο Καμάρας. Που τα δέχτηκε όλα ο Καμάρας. Δέστε το ρε. Εγώ λέω δέστε το. Πατήστε το διάλογο το YouTube πώς το λέτε και δέστε το. Συρίγος, φίλοι μας Συρίγος, ο συγχωρεμένος. Και μπράβο του. Δεν κόλωνε πουθενά. Ο Καμάρας άχασε. Δεν το περίμενε αυτό. Δεν περίμενε να του πει ο Συρίγος, δεν θυμάσαι τότε. Να μια και θυμήθηκα κάτι τώρα. Ο αγώνας ήταν Τετάρτη. Ο διαιτητής δεν έφυγε ποτέ. Έφυγε μετά από ένα μήνα. Ήτανε κάθε μέρα στον υπόδρομο. Με πολλά του λέγανε παίξε αυτό το άλογο. Πώς θα λένε τα άλογα που τρέχουν εκεί. Πώς θα λένε. Τα άλογα. Βγήκε ο πρώτος ο. Έκανε. Πώς θα λένε. Φίνις. Πώς θα λένε αυτά. Το άλογο που έτρεχε πρώτο. Που έχουν ένα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, του λέγε παίξε αυτό το άλογο. Έπεσε αυτός. Εκατομμύρια. Ό,τι σας λέω. Χιλιάδες. Εκατοντάδες χιλιάδες. Έφυγε μετά από ένα μήνα. Δεν ήξερε πότε να βάλει τα λεφτά. Με αεροπλάνο έφυγε. Και από κάτω δεν είχε. Τέλος πάντων, μην τα κάνω και πλάκα. Αυτή είναι η αλήθεια. Λοιπόν. Αυτό αφορά το διαιτητή. Μετά από ένα μήνα.